άλλοτε άκουσαν την εσωτερική φωνή που υπάρχει μέσα τους, η οποία τους συμβούλευσε να πουν όχι, άλλοτε είχαν κλείσει άλλη συνεργασία και άλλοτε απλά κάτι χάλασε στην πορεία. Η κατάληξη σε κάθε περίπτωση είναι μία. Ρόλοι που έγραψαν ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, ενώ αρχικά είχαν προταθεί σε άλλους ηθοποιούς, τελικά κατέληξαν σε άλλους και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι πραγματικό δέντρο. Το ψάξες πως έχει καμιά φωλιά. Κάποιες θα έχει σίγουρα. Κρατάτε το! Την Μαρία από τις Τρεις Χάριτες την αγαπήσαμε με το πρόσωπο της Νένας Μενδή. Η αρχική διανομή όμως ήταν άλλη, αφού μαζί με την Άννα Παναγιωτοπούλου και τη Μίνα Αδαμάκη θα βλέπαμε τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Οι τρεις τους ήταν πολύ καλές φίλες και πρωταγωνιστούσαν όλες μαζί στο Άλσος Παγκρατίου, που εκείνη την εποχή γνώριζε μεγάλη επιτυχία. Εκεί τις είδαν ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου και τους έκαναν την πρόταση. Οι δύο είπαν το ναι, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου όμως όχι. Και έτσι τον ρόλο πήρε η Νένα Μενδή. 50 επεισόδια μετά την πρεμιέρα, η αρχική ιδέα των δημιουργών θα έπαιρνε σάρκα και οστά και οι τρεις φίλες θα συναντιόντουσαν στο ίδιο πλατό, αφού η Μίρκα Παπακωνσταντίνου έκανε γκέ στη σειρά ως Λόλα Κρασά. Τι είναι, βρε, τι έπαθες? Κατέβηκα με τα πόδια. Μου λείψες. Μπα, πώς αυτό. Στο όνομα σου Αναστασία. Μπορεί η εικόνα του Άλκη Κούρκουλου να είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον Αλέξανδρο της τηλεοπτικής Αναστασίας, ωστόσο αν ο Στράτος Τζόρτζογλου δεν είχε αρνηθεί τότε την πρόταση να αναλάβει το ρόλο, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Όπως έχει παραδεχτεί, το έχει μετανιώσει, όμως δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, αφού είχε ήδη πει το ναι στην πρώην σύζυγό του Μαρία Γεωργιάδου και την σειρά «Μια υπέροχη ζωή». Ποιο είναι το πιο αγαπητό πλάσμα στο Μαρούσι? Η Ελένη! Όταν γεννήθηκε η Ελένη Βλαχάκη στο μυαλό του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά, αρχικά δεν είχε το πρόσωπο της Ελένης Ράντου, αλλά αυτό της Δήμητρας Παπαδοπούλου, η οποία ήταν και εκείνη που δέχτηκε πρώτη την πρόταση για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Εκείνη όμως είχε αρκετούς ενδιασμούς και έτσι η Ελένη Ράντου έγινε και επίσημα η ατίθαση κοκκινομάλα με τις θρυλικές ατάκες. Δεν πάω. Θα πας. Δεν πάω. Θα πας. Δεν πάω, σου λέω. Πάρ' το μωρέ μπροστά μου, κάνεις κανένα μάτια στα κομμάτια πια, μην πας. 24 χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που έκαναν πρεμιέρα οι δύο ξένοι, ένα από τα θρυλικότερα σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης. Ευελίνα Παπούλια και Νίκος Αργενόπουλος υποδίθηκαν την Μαρίνα Κουντουράτου και τον Κωνσταντίνο Μαρκορά αντίστοιχα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί όμως τη θέση του στην Έλενα Κούρκολα και τον Γρηγόρη Βαλτινό? Σίγουρα κανείς, εκτός από τον Αλέξανδρο Ρίγα και τον Δημήτριο Αποστόλου που είχαν την αρχική ιδέα. Τελικά όμως είδαν την Ευελίνα Παπούλια στο σύριαλ ασυνήθιση υποπτή και έτσι άλλαξαν γραμμή πλεύσης. Μάλιστα στην πρώτη του συνάντηση της είπαν ότι τα κόκκινα μαλλιά έπρεπε να γίνουν ξανθά και εκείνη μετά το αρχικό σοκ έφυγε και όταν γύρισε φορούσε ένα μαντήλι στο κεφάλι αφού μόλις είχε υιοθετήσει το απόλυτο ξανθό. Πώς ήταν τότε που λέγανε Σοκράτη εσύ Superstar? Να βρούμε μία λέξη πιο δυνατή από το Σοκράτη. Πιο δυνατή από το Σοκράτη? Πώς το βρω εγώ? Αριστοτέλη εσύ Superstar? Όχι Αριστοτέλη. Θουκυδίδη εσύ Superstar? Μπα τώρα. Η Δήμητρο, ο Σπύρος, ο Γιάννης και ο Τάκης. Αυτή θα ήταν η απαράδεκτη αν και πάλι δεν είχε αλλάξει χέρια ένας από τους βασικούς ρόλους. Ο τέταρτος της παρέας ήταν ο Τάκης Παπαματθαίου αντί για τον Βλάση Μπονάτσο, ύστερα από πρόταση που του είχε κάνει η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Εκείνος όμως είχε ήδη υπογράψει συμβόλαιο με τον Γιώργο Κωνσταντίνου για τη σειρά Άγγελος κατά λάθος και έτσι περιορίστηκε στο να μπει ως και στη σειρά, υποδιόμενος τον ανιψιό του Βασίλη Χαλακατεβάκη. Η αυστηρή κυρία Σεβαστού που αγάπησε το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τις Άγριες Μέλισσες. Η Κατερίνα Διδασκάλου τέριαξε γάντι με αυτόν τον ρόλο και έγινε μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες της σειράς. Ωστόσο, στη θέση της θα βλέπαμε την Κατερίνα Λέχου, εάν τελικά εκείνη δεν έλεγε όχι, καθώς εκείνη την εποχή είχε άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν είχε χρόνο. Όπως δηλαδή έγινε και με τον Αλέξη Γεωργούλη για την ίδια σειρά, καθώς το απαιτητικό του πρόγραμμα λόγω της παρουσίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον κράτησαν μακριά από το τηλεοπτικό διαφάνι, όπου θα διόταν τον Λάμπρο στη θέση του Δημήτρη Κοτσόπουλου. Εκείνη την ημέρα στο Μετρόπολης Παλιάς. Δεν κάνουμε δουλειά όμως έτσι. Παιδιά, εγώ ρετούσε έκανα, δεν έκανα τίποτα. Στον ύπνο μου το είδα, κρατούσα πιστόλι. Πώς θα ήταν η Ντάλια χωρίς το χαρακτηριστικό χτενισμά της και τις επικές ατάκες της? Με ελαφρυνή, με αυστηρό καρέ και βιτριολικό χιούμορ. Γιατί κάπως έτσι θα ήταν η Κάτια Δανδουλάκη σε αυτό το ρόλο, εάν δεν τον είχε αρνηθεί, για να παίξει στη Βέρα στο δεξί. Όπως έχει πει σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, είχε στεναχωρηθεί που ήδη είχε κανονίσει, μιας και θα ήθελε να παίξει σε κωμωδία. Τελικά η Σμαράγδα Καρύδη έμελε να γίνει η πιο αγαπημένη πολυεκατομμυριούχος ελληνικής σειράς και μάλλον
μάλιστα δική της έμπνευση ήταν η περούκα που φορούσε, καθώς από την ώρα που ανέλαβε τον ρόλο έβαλε πολλά δικά της στοιχεία.